Γεια σας από το σενότε Dos Ojos. Hi from Cenote Dos Ojos or Two Eyes. Το οποίο σημαίνει βασικά το σενότε υπόγεια λίμνη με τα δύο μάτια. Αυτό είναι γιατί έχει δύο λίμνες οι οποίες επικοινωνούν μαζί τους, γιατί στην ουσία είναι ένα σύστημα σπηλιών. Δεν είναι φανταστικά? Κάποιος άμα θέλει μπορεί να κάνει κατάδυση και να πάει να εξερευνήσει τη σπηλιά που είναι πίσω μου. Okay. Και μέσα μπαίνεις από κάτω. Αυτό θα δείτε κάποιους που έχουν καταδυτικές, έτσι. Α, είναι από την άλλη περιά, θα σας το δείξω τώρα. Λοιπόν, έχουν καταδυτικές στολές και έχουν και φιάλες. Αυτό το κάνω στο επόμενο σενότο, που είναι λίγο πιο εντυπωσιακό για την κατάδυση. Μια στιγμή να σας δείξω που κάνουν την κατάδυση εδώ. Στο επόμενο σενότο θα είναι το Σακακτούν. Αλλά βλέπετε εδώ, όπως και προηγουμένως στο Έντεν που κάνει κατάδυση, νομίζω εγώ απλά θα κάνω λίγο snorkeling εδώ γιατί είναι χαλαρά και ωραία και θα πάμε να δούμε, λοιπόν, και θα πάμε να δούμε απλά τι σημαίνει snorkeling σε μία ήμι υπόγεια σπηλιά. Πώς σας φαίνεται ως τώρα? Λοιπόν, εντάξει, γλιστράει αρκετά, οπότε είμαι προσεκτικός. Τα νερά φαίνεται, λες και βγήκαν από τους πειρατές Καραϊβικής. Περιμένεις ότι κάποιοι θα ληστέψουν κάτι, θα το κρύψουν εδώ σε ένα σεντούκι και είναι απλά και μόνο φανταστικά και μοναδικά. Είναι υποχρεωτικό το τσάλεγκο σαλβαβίδας, είναι υποχρεωτικό δηλαδή το σωσίβιο και κατά τα άλλα μια χαρά. So, you think that Captain Morgan is gonna step out from somewhere asking for his treasure chest? Right, it's going to be hidden somewhere here in the caves. Okay, it's a semi-open cenote when there are caves, actually, underwater caves that communicate between themselves. Λοιπόν, αυτά όλα από το Yucatán, από το Μεξικό, από τα σενότη, σήμερα σκάνω ξανά για σενότη. Πολλά φιλιά, Δημήτρης.